Ο κύριος Δαβέτας Δημοσθένης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία. Γεια σας, καλή επιτυχία και στους άλλους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ήθελα να πω άμεσα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε πραγματικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών, να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογές, να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι ουσιαστικές αποφάσεις και η κρίση που περνάει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί αφορά και εμάς τους ίδιους. Είτε μιλάμε για το μεταναστευτικό, είτε μιλάμε για την ασφάλεια, είτε μιλάμε για ζητήματα ταυτότητας. Αυτά αφορούν όχι μόνο την Ευρώπη γενικά, αλλά και εμάς που είμαστε μέρος της Ευρώπης. Αν θέλουμε λοιπόν να φύγουμε από τη σκανδαλολογία, θα πρέπει να ασχοληθούμε με ζητήματα ουσιαστικά Ευρώπης και βέβαια με την καθημερινότητά μας και με τόσα άλλα προβλήματα που αφορούν τους συμπατριώτες μας. Και να φύγουμε από τα σκάνδαλα και από την διμέτωπη αντιπαράθεση, έτσι ώστε να μετατρέπονται οι βουλευτικές εκλογές, αν θέλετε, σαν το κύριο θέμα μέσω των ευρωεκλογών. Μα οποίο... γι' αυτό και δεν θα ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, αλλά θα πρέπει να τους ενημερώσουμε. Γι' αυτό και ευχαριστούμε γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο για να καταλάβουν το σημαντικό των ευρωεκλογών, έτσι ώστε όσο μπορούν περισσότεροι να πάνε να ψηφίσουν, γιατί αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και για μας και για την Ευρώπη. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έναν άλλο. Να μπορέσουν να επανέλθουμε. Πάμε στον κύριο Δαβέτα. Ελάτε, κύριε Δαβέτα. Ναι, γεια σας. Για να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βαλετσάκη. Βεβαίως. Αυτό που βλέπουμε ήδη στο πάνελ είναι ένα μικρό δείγμα αυτού της σύγχυσης που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Όταν ξεκινάμε από το ερώτημα για τις 120 δόσεις και καταλήγουμε να μιλάμε για τους ηγέτες, τον Βέμπερ, τον Τίμερμανς και όλους τους άλλους οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο πλήρης αποπροσανατολισμός του κόσμου και της καθημερινότητας. Οι 120 δόσεις καίνε τον κόσμο, είναι αυστηρές σε ένα μεγάλο βαθμό, ο κόσμος ζητάει μεγαλύτερη επιοίκεια ως προς να μπορέσει να πληρώσει και είναι αυτό που άμεσα τον ενδιαφέρει στην πρώτη φάση, με βάση το ερώτημά σας μιλάω. Στο δεύτερο σκέλος της ανάλυσής μου έχει να κάνει το εξής, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχουμε ασχοληθεί με προτάσεις πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, πολύ σωστά τέθηκε το θέμα των κονδυλίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν απίθανα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μιλάω για το ΕΣΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας τα πω ανά πάσα στιγμή. Τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν δράση του πολιτισμού, αφορούν δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και δράσεων, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα όχι μόνο καλλιέργεια, αλλά και θέσεις εργασίας και μια μορφή ανάπτυξης. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ από τους ευρωβουλευτές. Τα οποία χάνονται τα κονδύλια αυτά, ορίστε. Τα οποία χάνονται αυτά τα κονδύλια. Δεν τα αξιοποιούνται για μας, αξιοποιούνται για άλλους. Ένα παράδειγμα, θα σας αναφέρω την πρόσφατη εμπειρία μου στη Μασσαλία, γιατί ήμουνα σύμβουλος στη Μασσαλία, στη Γαλλία. Παράδειγμα, ο χώρος που λέγεται Maison de Poésie, ένας μεγάλος χώρος, για να μπορέσει να σταθεί, έκανε συνεργασία. Χρειαζόμαστε συνεργασία με δύο χώρες, έκανε συνεργασία με άλλες δύο χώρες ευρωπαϊκές και πήρε τα κονδύλια και έφτιαξε έναν πολύ ενδιαφέροντα για τους νέους χώρο καλλιέργειας και απασχόλησης και μπορούν οι νέοι να έχουν εκεί μια σειρά από απασχόληση, ταυτόχρονα επαμοιβή, παρακαλώ. Αυτά είναι με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μεριά τη δικιά μας? Γιατί ασχολιόμαστε με τον Βέμπερ, τον Τίμερμαντ, τον Α, τον Β, σε μια γενικότερη πολιτικολογία, φεύγουμε από τα προβλήματα του κόσμου και δεν κοιτάμε στην καρδιά και στα μάτια τον κόσμο και να του πούμε ποια είναι τα προβλήματα. Αυτές είναι οι προτάσεις. Αυτή τη λύση θα κάνουμε. Εννοείται ότι ούτε οι ευρωβουλευτές που είναι εκλεγμένοι ασχολούνται με αυτό. Γιατί στα θέματα πολιτισμού. Αναφέρθηκαν είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σε θέματα πολιτισμού δεν έγιναν οι πράξεις που έπρεπε και καλό να μου τις πούν. Οι πράξεις που έγιναν, που έπρεπε και που μπορούν να γίνουν μέσα από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω για τον τομέα που γνωρίζω καλά. Για τα γεωργικά ή για οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να μιλήσω καθότι δεν είμαι ο αρμόδιος. Θα σας απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ορίστε. Θα σας απαντήσω εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Για το τι γίνεται, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ευρωβουλή. Θα σας απαντήσουν. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσουν. Ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να παραμείνω στο μεγάλο και στο πολιτικό. Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί στη χώρα μας χωρίς ανάπτυξη. Όλα τα ζητήματα, η φτωχοποίηση, οι φόροι, οι μεγάλες εισφορές. Όχι, δεν η απαντάτε ανεργία. Στον κύριο. Τώρα δεν απαντάτε, κύριε Κερίδη. Θα φτώ και στον πολιτισμό, αν θέλετε. Όχι, όχι, γιατί εδώ. Έθεσα συγκεκριμένο εδώ, ερώτημα. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθεθηκαν είναι ότι δεν κάνετε δουλειά έξω για την ανάπτυξη της χώρας, ότι δεν αξιοποιείτε τα κονδύλια τα οποία δίνει. Θα σας τα πω. Για τον πολιτισμό. Για τον πολιτισμό. Δεν κάνετε τίποτα για τον πολιτισμό. Ωραία. Το 2014.
χαράμισε η χώρα τους περισσότερους ευρωβουλευτές που έστειλε στις Βρυξέλλες, από τους 21 την πλειοψηφία, mm-hmm. στέλνοντάς τις σε ευρωομάδες οι οποίες παίζουν περιορισμένο, για να μην πω ανύπαρκτο ρόλο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Η μάχη για την Ευρώπη δίνεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δευτερευόντως στους Ευρωσοσιαλιστές. Εκεί είναι που πρέπει να έχουμε τη μεγάλη ισχυρή δύναμη και αυτό φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Η μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη. Αφήστε με να το απαντήσω όπως εγώ θέλω. Τη μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη, η οποία δεν δέχεται μαθήματα ευρωπαϊσμού από κανέναν. Είναι η παράταξη που μας έβαλε στην Ευρώπη το 79, συμπληρώνοντας 40 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι η παράταξη που μας κράτησε στην Ευρώπη όταν ο κύριος Τσίπρας μας έφτασε στο Brexit το καλοκαίρι του 2015. Η ομάδα των ευρωβουλευτών των 5, οι οποίοι δεν είναι εδώ παρόντες για να μας εκπλήσουν. Παρακαλώ, ναι. Κύριε Δαβέτα, ελάτε κι εσείς, ναι. Για να περάσουμε στους επόμενους προσκεκλημένους. Βεβαίως. Καταρχήν, ένα πράγμα. Στο θέμα της δράσης στην Ευρώπη που είπαμε, μπορώ να σας πω για την Ένωση Κεντρών. Ότι συμμετέχοντας στο EDP, αυτό το διεθνές, όπως το αντίστοιχο που έχουν στο Λαϊκό Κόμμα, ας πούμε, στην Ένωση των Κεντρών, κατάφερε να περάσει άποψη που μιλάει ότι θα είναι αλληλέγγυο το EDP στις θέσεις που έχει πάρει για το εκ των υστέρων δημοψήφισμα ως προς τις πρέσπες. Δηλαδή, τη θέση μας την περάσαμε, παρότι στην αρχή υπήρχε μια αντίθεση, λέγοντας ότι το θέμα έχει κλείσει. Αυτό δείχνει μια δυναμική ότι μπορούν πολλά πράγματα να αλλάξουν στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Δύο, για το θέμα του διπολισμού. Το βλέπουμε και στην εκπομπή εδώ πέρα, αλλά γενικότερα αυτή η κόντρα των δύο μεγάλων κομμάτων. Κύριε Δαβέτα, εσείς θα συνεργαζόσασταν με την Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, αν αύριο είναι η κυβέρνηση ή Ένωση Κεντρών? Η αρχική λογική της Ένωσης Κεντρών είναι η συνένεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Σημαίνει ότι θα είναι νόμος με νόμο. Ό,τι περνάει νόμος με νόμος, εάν αυτός ο νόμος είναι για τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας, σε αυτή την περίπτωση εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε. Άρα είσαι ανοιχτή σε συνεργασία. Βεβαίως ανοιχτή, διότι πάντοτε ήταν ανοιχτή η Ένωση Κεντρών στη συνεργασία και σε συνενέσεις. Μάλιστα. Όμως ποτέ σε βάρος του ελληνικού λαού και να φύγουμε επιτέλους από το πελατειακό σύστημα. Να σας ευχαριστήσω και εσάς θερμά, και κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το αφορολόγιο.